Η βεβαιότητα πως ο ΑΕΣ Αμιντέου και ο ΑΕΣ Καρδιάς δεν θα κλείσουν και θα πάρουν την παράταση για τις 32.000 ώρες εξέφρασε ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης μιλώντας την Παρασκευή στην έκτακτη έκδοση και το Top Channel. Ο κύριος Αδαμίδης τόνισε πως η χώρα θα βλάβει την παράταση για τις συγκεκριμένες μονάδες και αποκάλυψε πως τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου η Γενόπ έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Σταθάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος έχει εκφράσει στη Γενόπ πληροφορίες πως το κλίμα δεν είναι εντελώς αρνητικό προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι σε 30 μέρες δεν θα κλείσει ο ΑΕΣ Αμιντέου. Α, το λέτε με απόλυτη σιγουριά. Με απόλυτη σιγουριά. Δεν θα κλείσει. Γνωρίζοντας κάτι φαντάζομαι. Τέλος, θα σας πω κάτι. Αν μπορείτε να πείτε κάτι. Θα σας το περιγράψω ως εξής. Ναι. Για να κλείσει ο ΑΕΣ Αμιντέου θα πρέπει να δοθεί μία εντολή και σε αυτή την εντολή να διατεθεί εκτός λειτουργίας δηλαδή. Ναι. Και οι συνάδελφοί μου εκεί στο κοντρόλ θα θέσουν εκτός λειτουργίας το σταθμό. Ωραία. Αλλιώς δεν μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας. Λοιπόν, οι συνάδελφοι δεν θα το θέσουν εκτός λειτουργίας εάν δοθεί μία τέτοια εντολή από τον διαχειριστή συστήματος, δηλαδή από τον ΑΔΜΙΕ. Ναι. Να πει ότι το θέμα είναι αν το χρειάζεται ή δεν το χρειάζεται το ρεύμα. Από την άλλη, επειδή είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα, το ότι δεν μπορεί να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σας έχω πει, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει αυτήν είτε την σύμφωνη γνώμη είτε την ανοχή. Ανοχή λέτε. Ναι. Εδώ πρέπει να σας πω ότι την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου υπάρχει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη. Της Γενόπ. Της Γενόπ, ναι. Προκειμένου να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί πριν από 3-4 ημέρες, μια εβδομάδα, ωραία, μας έχει πει ότι είναι σε ένα δρόμο, δεν είναι τελείως αρνητικό το κλίμα, ωστόσο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Παρόμοια εκτίμηση έκανε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Παντελής Καραλευθέρης, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή, βάζοντας όμως και την παράμετρο της πίεσης που θα δεχθεί η κυβέρνηση από τους ιδιώτες επενδυτές, εφόσον προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση. Αυτό που υποστήριξε ο κ. Αδαμίδης πριν, ότι πιστεύει ότι δεν θα κλείσουν οι μονάδες, εσείς το πιστεύετε? Το πιστεύω και εγώ. Το πιστεύετε κι εσείς? Σας βάζω την διάσταση, ναι, ναι, ότι θα έχει να παλέψει η κυβέρνηση ανάμεσα στην επιλογή της αυτή που θέλει να καλύψει το πολιτικό της κόστος και στις πιέσεις των ιδιωτών. Πολύ